Τα επιδόματα του 2013 δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Είναι ακόμη ανοιχτό το σύστημα μέχρι και 28 Δευτέρου για όποιον δεν έχει κάνει το Α21 και θέλει να το κάνει. Όχι θέλει, εφόσον υπάρχουν ανήλικα παιδιά, σίγουρα δικαιούται κάτι από το Α21. Και αντίστοιχα, βέβαια, θα καθυστερήσει να πληρωθεί. Η καταβολή των παλιών επιδομάτων βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, γιατί υπάρχουν εκκρεμότητες σε χαρτιά που έχουν ζητήσει από το ΟΓΑ για να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και πιστεύω σύντομα θα καλύψουν και τον τελευταίο δικαιούχο. Το σύστημα για τα νέα επιδόματα του 2014 θα ανοίξει με την υποβολή των καινούριων φορολογικών δηλώσεων, αφού ανοίξει το σύστημα δηλαδή και των νέων φορολογικών δηλώσεων. Και θα ανοίξει και το Α21, οπότε θα υποβάλουμε ξανά με την ίδια διαδικασία την περσινή τις φορολογικές μας δηλώσεις, το Α21. Αυτό θα έχει σαν εξέλιξη τον έλεγχο της φορολογικής δήλωσης και εφόσον ολοκληρωθεί και ο έλεγχος της φορολογικής δήλωσης, θα περάσουν στις καταβολές των επιδομάτων. Με τον ίδιο τρόπο δηλαδή που έγινε και πέρσι. Οι καταβολές αρχίσουν νωρίτερα. Εφόσον ανοίξει το σύστημα νωρίτερα, θα αρχίσουν και νωρίτερα. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα υλοποίησης των τροφίμων του 2013, θα ολοκληρωθεί μέσα την εβδομάδα με την παραλαβή του λαδιού. Είναι το τελευταίο είδος που δεν έχουμε παραλάβει και δεν έχουμε διανύμει στους δικαιούχους μας. Θα γίνει μέσα την εβδομάδα. Θα γίνει επίσης παραλαβή του ρυζιού, το οποίο ήταν σαν είδος προς παραλαβή από το πρόγραμμα της ΕΟΚ, όμως με μια διαδικασία, να το πούμε, εκχώρησης της συσκευασίας και της όλης της διαδικασίας προς διανομή του ρυζιού, είχε χαθεί σαν ποσό. Αυτό το ανέλαβε το Υπουργείο Εθνικής Ανάπτυξης και θα το υλοποιήσει με εθνικά κονδύλια. Και οι δικαιούχοι, βέβαια, που είναι ήδη αυτοί του προγράμματος του 2013, θα ενημερωθούν γι' αυτό, πιστεύω, μέχρι τον Μάιο να το έχουμε παραλάβει και αυτό. Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα του 2014 θα αρχίσουν εντός των ημερών. Πιστεύω μέσα στο Μάρτιο ότι θα έχουμε το νέο έντυπο της αίτησης και όσοι είναι θα ενημερωθούν και από το διαδίκτυο, βέβαια, και με μηνύματα που επικοινωνούμε με τα μέλη μας.